την εκπομπή μας αυτή, που την επιμελείται η ηλεκτρονική εφημερίδα Εορδέα Live, θα αναφερθούμε στις ετερόφιλες σχέσεις. Και θα αρχίσουμε το θέμα μας από τον Παράδεισο. Εκεί ο Αδάμ και η Εύα, οι πρώτοι άνθρωποι, γνώριζαν την δόξα του Θεού. Δεν υπήρχε πονηριά και δεν θα υπήρχε φθορά και θάνατος, αν έδειχναν ταπείνωση. Όμως, δυστυχώς, δεν έδειξαν ταπείνωση. Τους παρέσυρε ο διάβολος και με το γλυκό καρπό της παρακοής χάσαν τη Θεία Χάρη, γνώρισαν πλέον την πονηριά και άρχισε ο θρήνος. Πολλοί θα πούν, και πώς θα πολλαπλασιαζόταν το ανθρώπινο γένος, αφού στον Παράδεισο δεν υπήρχε η μεταπτωτική ειδονή της συνευρέσεως. Για τη γέννηση του Χριστού μας δεν χρειαζόταν άνδρας στην Παναγία μας. Μετά την πτώση γνώρισε ο Αδάμ και η Εύα ότι ήταν γυμνοί, γνώρισαν, ονειρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν, κάναν παιδιά, αγόρια, κορίτσια, παντρεύτηκαν μεταξύ τους, γιατί τότε δεν γινόταν διαφορετικά, και πήρε η ζωή το δρόμο τον μεταπτωτικό. Και ο Αδάμ και η Εύα έλεγαν στα παιδιά τους να μην ξεχάσουν τον Θεό, τη θυσία και την προσευχή. Και πλέον άρχισαν τα πάθη, οι ζήλιες, ο φθόνος, ο φόνος και ο έρωτας άρχισε να αλλοιώνεται, να αμαυρώνεται. Στην χριστιανική μας πίστη οι ετερόφιλες σχέσεις, οι ιερολογημένες από την Εκκλησία μας, από τον Ορθόδοξο Παπά, αυτές οι σχέσεις είναι τιμημένες, είναι ευλογημένες. Ο Χριστός μας ο ίδιος ευλόγησε τον γάμο και αξιώθηκα να πάω να δω τις φιάλες στην Κανά που γέμισαν με το ευλογημένο κρασί του Χριστού μας, το ευωδιαστό κρασί του Χριστού μας. Πόσο χαμηλά κατεβαίνει ο Θεός μας για να μας φέρει κοντά Του, για να μας γεμίσει από τη Θεία Του Χάρη, την οποία απολέσαμε, την οποία χάσαμε. Επειδή όμως πολλοί και παλαιότερα και σήμερα μη έχοντες την ανάλογη ωριμότητα, για να μην πούμε και το χάρισμα, προχωρούν στο γάμο και επειδή έτυχε, δεν θέλησαν να πλησιάσουν ένα πνευματικό άνθρωπο και ένα πνευματικό πατέρα εν τέλει. Μέσα στις δυσκολίες του γάμου δημιούργησαν και δημιουργούν σήμερα πολλά προβλήματα. Ο γάμος και ο μοναχισμός είναι δύο δρόμοι παράλληλοι. Και ο ένας δρόμος και ο άλλος έχουν σαν σκοπό το να μας οδηγήσουν στο Θεό, για να γνωρίσουμε τη Θεία Χάρη. Χωρίς τη Θεία Χάρη, όσο και αν αυτό το ακούτε τόσες πολλές φορές από μένα, δεν μπορούμε σε αυτόν τον ωκεανό της ζωής να πλεύσουμε. Η Θεία Χάρη είναι που θα μας κρατήσει στην επιφάνεια. Και όλα τα άλλα τα κάνουμε στο γάμο μας, εκτός από την επιζήτηση της Θείας Χάριτος. Αυτή η ανοριμότητα θεραπεύεται μέσα στο γάμο.
Αλλά για να θεραπευθεί χρειάζεται και ο γιατρός, χρειάζονται και τα φάρμακα. Οι ιεροί μας κανόνες, τους οποίους κάποιοι δυστυχώς και ιερωμένοι θέλουν να τους βάλουν κάτω, στο ξεχασμένο σκοτεινό μπαούλο. Για τις ετερόφιλες σχέσεις πριν από το γάμο, κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν πίστη, δεν εκκλησιάζονται κτλ, δεν τα θεωρούν αμαρτία. Λένε αν υπάρχει αγάπη δεν είναι αμαρτία. Αυτό μας το έλεγε και η φιλόλογός μας, αλλά εγώ, επειδή γεννήθηκα μέσα σε χριστιανικές αρχές, όσο και αν δεν μου νουθετούσαν κάποια συγγενικά μου πρόσωπα, φιλικά, στενά, ζούσα με τις χριστιανικές αρχές και δεν πίστεψα. Στην Αγία Γραφή το λέει καθαρά, η πόρνη, η μοιχή και η αρσενοκήτε, βασιλεία Θεού δεν κληρονομούν. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ο πνευματικός μου, ο πατήρ Σιμών Κραγιόπουλος, είχα αγοράσει αυτό το βιβλίο, είναι η ερμηνεία των Ιερών Κανόνων του Αγίου Νικοδήμου. Μου λέει, τι να το κάνεις αυτό. Και πήγα, το γύρισα πίσω, τότε το περιβόλι της Παναγίας ήταν, όχι δεν ήταν, ο Νίκος που δουλεύει στο περιβόλι της Παναγίας και με τον οποίο είχαμε σχέση, έτσι, φιλικές στον κόσμο, δούλευε στον κύριο και με Τζίδη, και από εκεί το είχα αγοράσει το βιβλίο και έτσι με παρηγορούσε εκείνο το μαγαζί. Πηγαίναμε σαν νέοι, ξεκουράζαμε την ψυχή μας. Και το άλλαξα το βιβλίο αυτό και πήρα άλλα για τα μέτρα μου. Και να πούμε τώρα κάτι και για το βιβλίο αυτό όμως. Τους Αγίους μας, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τους δεχόμαστε και τους τιμούμε, τους εορτάζουμε. Και αυτοί οι Άγιοι μας χάραξαν ένα δρόμο Άγιο Πνευματικό. Ποιος δεν γνωρίζει τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος ήταν πολύ αυστηρός. Λέει, η πορνεία γάμο σου κέστη, ουδέ, αλουδέ γάμου αρχή. Και αναφέρει διάφορα μετά εδώ για τα της πορνείας. Πιο επίοικης, ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, των μοιχών, μετά 3 έτη της κοινωνίας μετέχειν αξιούμεν. Δηλαδή τον βάζει 3 χρόνια κοινωνισία. Ποιος είναι επιοικής, λέμε. Φανταστείτε τώρα οι πνευματικοί μας πόσο έχουν ριχαίνει το ποιμαντικό τους έργο. Εν συγκρίση προς την ποιμαντική δύναμη των Αγίων αυτών Πατέρων. Και τώρα λες, ποιος παρασέρει την Εκκλησία, οι ποιμένες το ποίμνιο ή το ποίμνιο τους ποιμένες? Ο παρόν κανόν επιτιμά εκείνου που πέσει με την πεθερά του, με το ίδιο επιτίμιο εκείνου που πέσει με την ύφη του. Βλέπετε, όλες τις αφύσικες σχέσεις τις έχουν αναφέρει εδώ οι Άγιοι μας Πατέρες. Δεν θα θέλω να μιλήσω τώρα για τα όρια της ακοινωνισίας. Θέλω όμως να σας πω κάτι και να το κλείσουμε αυτό το θέμα των ετεροφύλων σχέσεων πριν από το γάμο, διότι εάν μας έβρει ο θάνατος, αιωνιότης μας περιμένει. Πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό μέσα μας? Ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, με τα μάτια της ψυχής του είδε έναν άγγελο, ο οποίος πονούσε, ήταν θλιμμένος, και τον ρώτησε, γιατί είσαι θλιμμένος? Διότι, λέει, εκεί η ψυχή που ανέλαβα στο βάπτισμά της πορνεύει και δεν μπορώ να την πλησιάσω, διότι δίνει δικαιώματα στον δαίμονα και εκεί κοντά είναι ο δαίμονας. Και πόσα και πόσα δεν γίνονται σήμερα με ψυχές που 1 εκατόν θανασίμων αμαρτημάτων ταλαιπωρούνται από τα δαιμόνια δια της μαγείας.
Αυτά λοιπόν, για να μην σας κουράσω, γιατί με ακούτε πολλοί που βρίσκεστε και εκτός εκκλησίας, όχι εκτός εκκλησίας, που τέλος πάντων δεν πλησιάζετε την εκκλησία για τους λόγους σας. Και θα συνεχίσουμε τώρα για τις σχέσεις μας μέσα στο γάμο, που μας δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα, ενώ θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Έχει μεγάλη διαφορά όταν τα συζητάμε τα θέματα αυτά στο πνευματικό, ο οποίος έχει φοράει το πατραχύλι του, από τον μοναχό ή από τον πνευματικό αδελφό. Αλλιώς θα σου αντιμετωπίσει ο πνευματικός, διότι παίρνει την ψυχή σου στα χέρια. Αυτά που λέμε τώρα είναι οι βάσεις, και σε αυτές τις βάσεις θα στηρίξουμε το οικοδόμημα της ψυχής μας. Πόσες ερωτικές απογοητεύσεις δεν ακούμε. Προσπαθούν κάποια παιδιά, νέοι με νέους, να τα βρούνε και μετά απογοητεύονται. Γιατί, λέει ο νέος, συναντήθηκα μαζί της και είδα ότι μου κοιτάει συνεχώς το πορτοφόλι. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί. Ήτανε κάποιοι στην Αθήνα νέοι και διέλυαν το σπίτι τους τότε. Κοιμόμουν σε ένα συγγενικό τους σπίτι και τα βλέπα και λυπόμουν, και είχα ένα μικρό κοριτσάκι. Και τη ρώτησε την κοπέλα, γιατί τα χαλάσατε. Έλεγε, δεν άντεχα τον σύζυγό μου. Όχι και όχι. Έπαιρνε ένα μισθό αυτή, έπαιρνε ένα μισθό σε αυτό, δεν του στάνανε τα χρήματα. Και αυτή ήθελε να βγαίνει λίγο περισσότερο έξω. Ο άλλος, όχι, τη μια, όχι την άλλη. Πάει το σπιτικό τους. Γιατί σας λέω, μην αμαυρωθεί ο έρωτας. Τι θα πει αμαύρωσης ο πνευματικός έρωτας? Θα μου πεις, ποιος έρωτας αφού δεν το γνωρίσαμε? Ποιος είναι σκοπός μας λοιπόν? Να γνωρίσουμε τον αληθινό έρωτα. Δεν είναι ο έρωτας σάρκα μόνο, και η σάρκα είναι και μέσα στο γάμο, φυσικά είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Πρέπει να κάνουμε παιδιά, αλλά πρέπει να αγαπηθούμε σωστά. Εάν δεν αγαπηθούμε σωστά, και πώς θα αγαπηθούμε σωστά όταν το αντικείμενό μας είναι καθαρά σαρκικό πριν από το γάμο? Πες εσύ την κοπέλα σου ότι κοίταξε, έτσι, άμα αγαπάς, να παντρευτούμε και μετά να απολαύσουμε και τα συζυγικά μας και να κάνουμε με αγάπη παιδιά και να τα χαρούμε. Γιατί αύριο θα νεκρωθούν τα σαρκικά τα δικά σου, τα σαρκικά τα δικά της, θα σου δώσει μια γλωτσιά αυτός, μια γλωτσιά εσύ, θα κάνουμε χάλια. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν είναι ρηχή η ζωή. Η ζωή έχει δυσκολίες και έχει ευθύνες. Και αυτές τις ευθύνες πρέπει να τις νιώσουμε καλά μέσα στο πετσί μας, διότι μέσα σε αυτές τις ευθύνες υπάρχει το ζουμί της ευτυχίας. Μέσα στις δυσκολίες γνωρίζεις τη Θεία Χάρη, και μέσα από τη Θεία Χάρη επιπλές σε όλες τις δυσκολίες είναι το πλοίο που πάντοτε σε φέρνει πάνω ψηλά στα κύματα και αντέχεις τα πάντα. Αλλιώς θα σε πάρουν κατήφορο οι εγωισμοί, τα σαρκικά μας, η υπερηφάνειά μας, οι εγωισμοί μας, και δεν θα αντέξουμε και δεν αντέχουμε, και τώρα στους τρεις γάμους οι δυο αποτυχαίνουν. Στο μοναστήρι στην Φιλοθέου για πολλά χρόνια δεν είχαμε ούτε μαγνητόφωνο. Ο γέροντας, όταν πήγε στην Αμερική για να καλύψει το κενό του, μας έδωσε όλους από ένα μαγνητόφωνο και ακούγαμε τις ομιλίες του. Το άνοιξα παραμονή πρωτοχρονιάς κάποτε για να ξεκουράσουμε και λίγο τον αγώνα της πνευματικής ζωής. Χρειάζονται και τα διαλύματα, όταν αυτά τα διαλύματα είναι σωστά. Το άνοιξα το ράδιο, γιατί μετά είχα πάρει ένα μαγνητόφωνο που είχε και ράδιο και άκουγα και τις εκπομπές του πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. Και στο ράδιο, στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, ευχήθηκε η παρουσιάστρια της εκπομπής για τον έρωτα.
Για ποιο έρωτα όμως είναι η κουβέντα που κάνουμε σήμερα, σε αυτή τη δική μας εκπομπή. Όταν μικροί πήγαμε, μας πήγε το σχολείο για να δούμε το έργο του Παύλου Μελά, μικρά ήμασταν, επικεντρώθηκε η ψυχολογία μας, πιστεύω και σε πολλούς μαθητές, στην ερωτική στιγμή του Παύλου Μελά με την Αταλία. Και γύρω από τις μεγάλες αυτές στιγμές των ετεροφύλων σχέσεων θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και θετικά και αρνητικά. Αλλά θα ήθελα όμως να τονίσω και το εξής, ότι ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να δίνουμε τη ψυχή μας όλη σε κάποιο πρόσωπο, σε κάτι τέλος πάντων, πολύ περισσότερο σε υλικά αντικείμενα, γιατί και αυτό γίνεται. Άλλοι τη δίνουν σε σκυλιά, σκυλολάτρεις, ζωολάτρεις. Άλλοι τη δίνουν στο επάγγελμά τους και ξεχνούν τη γυναίκα τους. Λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος είναι τρεπτός, όλη μας την καρδιά δεν θα τη δίνουμε πουθενά. Αλλά και ο Άγιος, ο Παύλος Μελάς, τι θαυμαστό πρόσωπο, άφησε την οικογένειά του και ήρθε στη Μακεδονία εδώ για να ζούμε εμείς αυτή την ελευθερία. Και τα ξεχάσαμε όλα. Πολύ τουλάχιστον. Ο Χριστός μας παρέλαβε την εκκλησία του κατάμαυρη, λερωμένη, και έχησε και το αίμα του για να τη λευκάνει, να τη σώσει, να τη φέρει κοντά του. Εμείς όμως πόσο εύκολα έτσι πλησιάζουμε το μυστήριο, το εμπέζουμε, αλλά με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε όμως. Και λένε οι κοπέλες, οι άντρες, θα παντρευτώ και άμα δεν κάνω θα χωρίσω, θα κάνω και κανένα παιδί και έτσι θα μείνω με το παιδί και μπορεί να βρεθεί και κάποιος άλλος κτλ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πριν παντρευτούμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρέπει να σκεφτούμε, πριν με ποιους όρους θα πάρω το παλικάρι μου, τον πρίγκιπά μου, την κοπέλα μου, γιατί με αυτούς θα ζήσω, με αυτόν θα ζήσω, με αυτήν θα ζήσω μέχρι να πεθάνω. Αυτό είναι το μυστήριο. Και γιατί σου δίνει λευκά στεφάνια η Εκκλησία, διότι έμεινες μέχρι το γάμο σου καθαρή, καθαρός, και μετά στο γάμο αγωνίζεσαι, διότι διαφορετικά κάνουμε θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά μην μας έρθει ο διάβολος. Ανοίγουμε πόρτες στο διάβολο, τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι πόρτες στο διάβολο, και μετά έχει γεμίσει η Ελλάδα μας και όλος ο κόσμος από μάγους και μάγισσες και από δαιμονισμένους και δαιμονισμένες. Λοιπόν, δεν παίζουμε με το Θεό. Δεν παίζουμε με το Θεό. Μυστήριο είναι. Να προσέξουμε. Τώρα θα μου πείτε, μα τι, θα γίνουμε ψυχοπαθείς μες στο γάμο? Δεν θα γίνουμε ψυχοπαθείς ούτε στο γάμο, ούτε στην υπακοή, στο μοναχισμό, στο κοινόδιο. Αλλά όχι όμως και με τον πρώτο και δεύτερο εγωισμό να το βάζουμε κάτω ή να βάζουμε και λάδι πάνω στους εγωισμούς μας και να τους κάνουμε βουνό, και να προσέξουμε και το χάρισμα της μητρότητος, από το οποίο πηγάζει και το χάρισμα της πατρότητος. Ο άντρας, εάν δεν δει την υπομονή, την καρτερία, τη στοργή της γυναίκας, πώς θα μπορέσει να μπολιάσει το ανδρικό του φρόνημα μέσα στο φρόνημα
της γυναίκας είναι αλληλένδετα αυτά εδώ για να λειτουργήσει ο γάμος ως μυστήριο και να χαρούν τα παιδιά μας και να ελπίζουμε για να έχουμε μέλλον στη ζωή. Να κλείσουμε το θέμα με μία αναφορά σε μία διαμάχη που υπήρχε με τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό και με κάποιους ακαδημαϊκούς θεολόγους, ιερωμένους και μη. Εν Χριστώ αδελφοί, φίλοι και φίλες, αγαπητοί έγκαμοι, αγαπητά μου παιδιά, που σκέφτεστε τον γάμο, ο αγιασμός και η θέωση μέσα στην Ορθοδοξία μας δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είμαστε Προτεστάντες, δεν είμαστε Καθολικοί. Ο αγιασμός έρχεται με την άσκηση. Μέσα στο γάμο υπάρχει και το σαρκικό στοιχείο και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Είναι όμως μια ειδονή μεταπτωτική. Λοιπόν, ας μη συγχαίουμε τα πράγματα, τα τόσο απλά. Ο αγιασμός έρχεται με την άσκηση και με την κακοπάθεια και μέσα στο γάμο θα προσπαθήσουμε να εκλεπτύνουμε τις ψυχές μας, ο ένας να βαστάει τον άλλον, να το σηκώνει όταν πέφτει και όταν σιγά σιγά ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας, έχει ο Θεός και μετά και για τα μεγαλύτερα. Ας κοιτάξουμε τώρα να σηκώσουμε τον εαυτό μας από τα χαμηλά και σιγά σιγά θα πηγαίνουμε και προς τα Άγια. Να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας και εύχομαι τα καλύτερα μέσα στο γάμο, πριν από το γάμο, στο μοναχισμό μας, στην Ελλάδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να είστε ευλογημένοι.